Κύριε Καναθανασόπουλε, ακούσατε και τις τελευταίες εξελίξεις. Μιλάμε για μια επέλαση των ρωσικών δυνάμεων. Βεβαίως έχουμε μια στρατιωτική επέμβαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η οποία βεβαίως είναι καταδικαστέα. Αλλά πρέπει να δούμε τι αποτέλεσμα είναι. Είναι αποτέλεσμα των σφοδρότατων ανταγωνισμών, οι οποίοι ξεδιπλώνονται στην περιοχή της Ουκρανίας. Από τη μια μεριά είναι βεβαίως η ρώσικη παρέμβαση, από την άλλη μεριά όμως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι, και ο ανταγωνισμός αυτός εκδηλώνεται στη δημιουργία νέων σφαιρών επιρροής, μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των αγορών, των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών της ενέργειας. Και απέναντι σε αυτόν τον άδικο πόλεμο, τον ταξικό πόλεμο, τον πληρώνουν πάντα οι λαοί. Και ο λαός της Ουκρανίας και ο λαός της Ρωσίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θεωρούμε υποκρισία το ενδιαφέρον του ενός πόλου, δηλαδή των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας, μια και βλέπουμε ότι αυτή η διεθνή νομιμότητα έχει τσακιστεί και τα προηγούμενα χρόνια και με ευθύνη των Αμερικάνων και με ευθύνη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή. Ήδη εμπλέκεται σε αυτούς τους ανταγωνισμούς στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας, της αστικής τάξης της χώρας μας, για να συμμετέχει στο πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής. Και αυτή ακριβώς την εμπλοκή την πληρώνει ήδη πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός και την πληρώνει μέσα από το νέο κύμα ακρίβειας και στα ενεργειακά εμπορεύματα, την πληρώνει μέσα από το νέο κυνήγι των εξοπλισμών που δεν σχετίζονται με την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας αλλά με τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, το πληρώνει ήδη πολύ ακριβά και μέσα από την επιθετικότητα. Δηλαδή, κύριε Καναθανασόπουλε, δεν έπρεπε κυριαρχικά δικαιώματα στη χώρα μας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καναθανασόπουλε, καλημέρα. Παρακαλώ. Και από μένα. Να ρωτήσω καλημέρα το εξής. Σήμερα αυτό που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν τι? Γιατί για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εισβολή μπορεί να συμφωνήσει πολύ κόσμος μαζί σας, όπως και εγώ προσωπικά συμφωνώ. Αυτό όμως θα έπρεπε να γίνει σήμερα, τι θα ήταν σήμερα? Να σιωπήσουμε, να πούμε ότι δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε πώς το ρωτώ, επειδή μιλήσατε για εμπλοκή. Αλλά ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της χώρας? Εμείς δεν σιωπήσαμε ως ΚΚΕ. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είπατε σιωπήσατε εσείς. Διοργανώσαμε πορεία και στη ρώσικη και στην αμερικάνικη πρεσβεία με συμμετοχή χιλιάδων λαού. Ισχύει. Από αυτή την άποψη, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να απεμπλακεί, να μην επιλέξει υπεριαλιστικό πόλο, να μην επιλέξει ληστές. Γιατί στα πλαίσια αυτά δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα. Δεύτερον, αυτή η αλλαγή των συνόρων, την οποία τη βλέπουμε και στην Ουκρανία, είναι το άνοιγμα του ασκού του αιώλου. Που μάλιστα θα έχουμε εξελίξεις και σε άλλες περιοχές, να πάμε στα Δυτικά Βαλκάνια, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα δηλαδή εγκυμονεί κινδύνους για γενικότερες πολεμικές συγκρούσεις σε μια ευρύτερη περιοχή.